ψηφοφόροι μου. Άντε ρε παιδιά, αρχίστε τα γνωστά. Πρόεδρε, μήπως θα ήταν καλύτερο να έλεγες Πέγγι και Μάνθο? Όχι, γιατί είναι ενδεικτικό δείγμα του πλήθους των ψηφοφόρων. Ψηφοφόροι μου, εγώ είμαι Πασόκ. Σκασμός. Άκου πρώτα τις τρομερές προγραμματικές μου δηλώσεις και μετά αποφασίζεις. Προκατηλημένη. Θα κάνεις κάτι καλό για το χρηματιστήριο? Βεβαίως. Θα το καταργήσω. Τι λες, δε σοταρισμένε, πού ζεις? Το Βυζάν θα επαναφέρει τους Έλληνες στους δρόμους της Αρετής. Συγκεκριμένα στα Γκαλτερίμια. Γιατί δεν σας το είπα αυτό. Θα καταργήσουμε τους μοντέρνους δρόμους και θα φτιάξουμε πληθώστρωτες οδούς αλλά Βυζάντιο. Και πώς θα τρέχει η Πόρσα στα κουτρόνια? Θα καταργήσουμε τις Πόρσα και τα αυτοκίνητα γενικώς. Άσχημα είναι να κυκλοφορούμε όλοι μας με άλογα, άμαξες, κάρα. Θα φύγει και το νέφος. Και το καλύτερο, θα καταργήσουμε και τον ηλεκτρισμό. Θα φωτιζόμαστε με κεράκια, με φαναράκια, έως και γκαζούλια επιτρέπεται. Και η τηλεόραση πώς θα λειτουργεί? Θα καταργήσουμε και την τηλεόραση. Κι εγώ πώς θα βρίσκω δουλειά? Ναι, γιατί τώρα που υπάρχει τηλεόραση βρίσκεις δουλειά. Άσε μας ρε Πέγγι, εδώ ο άνθρωπος έχει όραμα. Ευτυχώς που δεν ανησυχούμε για τις εκλογές. Θα τις πάρουμε σίγουρα, αφού έχουμε και αυτό το καταπληκτικό το σποτ που θα δείξει τώρα στον Αντένα. Ναι, βάλε, ανυπομονώ να το δω. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, η περίπτωση του αρχηγού του Βυζάν και γνωστού βυζαντινολόγου Κωνσταντίνου Κατακοζινού δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει προηγούμενο στα παγκόσμια χρονικά. Να πούμε ότι για την ακρίβεια έχει να εμφανιστεί τέλος πολιτικός από την εποχή του Δελαπατρίδη. Τώρα με επενεί. Αλλά επειδή κυρίες και κύριοι μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, ας παρακολουθήσουμε το σποτ που μας ετοίμασε. Ξεχάστε τα αυτά. Ο Βυζάν μας πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω. Γιατί έρχεται ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Γιατί γελάτε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί γελάτε? Εγώ δεν βλέπω τίποτα αστείο. Ελένη, γιατί γελάτε? Χαίρονται, Κωνσταντίνη, γιατί θα σαρώσουμε στις εκλογές. Η γραφική περίπτωση του κυρίου καθηγητή έχει προκαλέσει κύμα γέλωτος σε όλη τη χώρα. Πέστε, όλοι οι Έλληνες χαίρονται που θα σαρώσω στις εκλογές? Ναι, Κωνσταντίνε μου, αυτό που είπες, αυτό είναι. Μα με είπε γραφικό. Έλα μωρέ τώρα και εσύ κάθεσαι και ακούς το Μάνεση. Ο Μάνεσης είναι δάκτυλος του αντιπάλου, Κωνσταντίνε. Έλα, έξω, άγγιγε. Το πλήθος, η οπαδή μου. Κωνσταντίνε, μην πας καλύτερα, λέω εγώ. Θα μπορώ να τους μιλήσω οπωσδήποτε, αφού διψάνε για να τους μιλήσει ο μέλλον ηγέτης τους. Κωνσταντίνε, δεν πειράζει, άσε.